Ακούστε παιδες, επιστρέφουμε με τη σειρά χωρίς όνομα για το Grand Prix της Αυστρίας και θα μιλήσουμε για τον κάθε οδηγό που θα τον κατατάσσουμε, πάλι κέρδισε ο Super Max εννοείται και θα τους βάλουμε ο καθένας στην κατηγορία που του ανήκει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Max Verstappen που θα πάει εννοείται στο Super Max, ξεκίνησε έκτος, προσπέρασε τους πάντες, προσπέρασε και τον teammate του που είχε μια ωραία φάση όταν ρωτούσε θέλω να ξέρω τι γίνεται και με τα δύο αυτοκίνητα και του λέει ο μηχανικός του λέει εμπιστέψου μας και με το που είπε εμπιστέψου μας είχε μπει ο Πέρες και άργησε στα πίτ ο Πέρες. Ο Πέρες άργησε στα πίτ και να το κάπως έτσι έφτασε ο Verstappen τον Πέρες. Βέβαια δεν τον έφτασε γιατί δεν είχε μειωθεί η διαφορά μετά το pit stop, είχε παραμείνει ίδια, αλλά άρχισε να πιέζει ο Supermax και μετά κέρδισε τον αγώνα πολύ άνετα. Ήθελε να μπει και για άλλο ένα pit stop να κάνουν προπόνηση εκεί στη Red Bull για να γίνουν πιο γρήγοροι. Βλέπεις το παιδί σκέφτεται για τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο Oscar Piastri άτυχος γιατί σύμφωνα με τον Sainz, τον πολύ έμπειρο οδηγό, είπε ότι αυτός δεν έφταιγε, έφταιγε ο Πιάστρη που δεν έχει εμπειρία και έφταιγε που χώθηκε από την εσωτερική στην πρώτη στροφή που όλοι ξέρουν ότι αυτή είναι μια πίστα που στην πρώτη στροφή πάντα γίνονται ατυχήματα, άρα ο Sainz που έχει εμπειρία έπρεπε να το ξέρει αυτό, να προσέχει, δεν κοίταξε ποτέ καθρέφτες, δεν πάτησε ποτέ σωστά φρένο γιατί μπλοκάρισε και δυστυχώς χάλασε τον αγώνα του Oscar Piastri. Γι' αυτό ο Oscar Piastri σήμερα θα μπει στο Latifi Passi από ατυχία που άλλος ήταν σε ψάλις. Valtteri Bottas ήταν αδιάφορος εντελώς, πέρασε λαντενακούμπησε, Ζου πέρασε λαντενακούμπησε, Αλόνζο έκανε 2-3 προσπεράσεις αλλά δεν έδωσε τη μάχη που θα ήθελα να βλέπουμε από τον Αλόνζο, παρόλα αυτά τερμάτισε πέμπτος, αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, θα τον βάλουμε στο πέρασε και δεν ακούμπησε με πολύ κοντά για μαχητής, με πάρα πολύ κοντά για μαχητής, γιατί έκανε και μερικές προσπεράσεις. Λανστρόλ που έκανε μερικές βουτιές, έμεινε πίσω και εν τέλει δεν κατάφερε να πάρει και κάτι, νομίζω έναν βαθμό πήρε αν θυμάμαι καλά ή εκτός βαθμών τερμάτισε. Αδιάφορος εντελώς, τον κουβαλάει ο Φερνάντο Αλόνζο, φαίνεται ξεκάθαρο ότι τον κουβαλάει ο Φερνάντο Αλόνζο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα του βάλω Ferrari's Master Plan γιατί είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το μονοθέσιο, το οποίο μονοθέσιο άρχισε να πέφτει σε απόδοση σε σχέση με την αρχή της χρονιάς. Κέβιν Μάγνουσεν αδιάφορος, πέρασε αλλά δεν ακούμπησε. Κούλκεμπεργκ πέρασε και αυτός αλλά δεν ακούμπησε. Και πηγαίνουμε στον Τσουνόντα. Ο Τσουνόντα ο οποίος έδωσε μάχες και είχε πολύ ωραίες μάχες εκεί στη μέση στο midfield. Έκανε μάχες, έκανε και άμυνα. Είχε έναν δύσκολο αγώνα και τερμάτισε και μπροστά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Τερμάτισε και μέσα στους βαθμούς και γενικά είχε έναν πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο αγώνα. Θα του βάλουμε στους μάχητες εδώ όμορφα και ωραία. Θα μπορούσε να πάει και πιο πάνω αν τερμάτιζε ίσως και λίγο πιο ψηλά. Θα χρησιμοποιήσουμε για άλλη μια φορά τη φωτογραφία του Nick DeVries για τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν αδιάφορος, πέρασε και δεν ακούμπησε. Παραλίγο να μπει μέσα στους βαθμούς, αλλά εν τέλει δεν μπήκε. Αλεξάνδερ Άλμπον που έδειξε φοβερό ρυθμό. Η Williams ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Έκανε άμυνα, έκανε επιθέσεις, έκανε προσπεράσεις. Σε έναν φοβερό αγώνα, ο Αλεξάνδερ Άλμπον δεν τερμάτισε μέσα στους βαθμούς. Αλλά παρόλα αυτά, θα το βάλω στους μάχητες, γιατί ο Αλεξάνδερ Άλμπον έδωσε πολύ ωραίες μάχες. Πάλεψε να μπει μέσα στους βαθμούς και αυτή τη στιγμή είναι ο οδηγός που κουβαλάει τη Williams, που είναι ανεβασμένη Williams, αλλά όχι τόσο ανεβασμένη ώστε να μπορεί να παλέψει στα ίσα με πιο midfield ομάδες, όπως ας πούμε είναι η Aston Martin αυτή τη στιγμή, η Ferrari και τα λοιπά. Σέρχιο Πέρες ξεκίνησε πρώτος, μπορούσε να πάρει νίκη, εν τέλει δεν την πήρε. Φαίνεται ότι ο Verstappen έχει εννοείται το πάνω χέρι από άποψη ταλέντου, έχει στόφα πρωταθλητή σε σχέση με τον Πέρες που δεν έχει και ο Πέρες φαίνεται ότι πλέον υποκύπτει και σκύβει το κεφάλι μπροστά στο Max Verstappen, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ήταν εντελώς αδιάφορος στην δεύτερη θέση, μάλιστα μπορώ να πω ότι ο Leclerc μπορεί και να τον απειλούσε πιο πολύ από ότι αυτός απειλούσε τον Max Verstappen. Εντελώς αδιάφορος, θα τον βάλω Ferrari Masterplan για το μονοθέσιο που έχει και ότι θεωρητικά παλεύει για το πρωτάθλημα. Θα έπρεπε να πάει πολύ καλύτερα και δεν τα πήγε καθόλου καλά παρόλο που τερμάτισε δεύτερος. Sargent ήταν, πέρασε και δεν ακούμπησε.
λίγο πιο ανεβασμένη Williams, αλλά δεν εντυπωσίασε καθόλου ο Sargent. Και πηγαίνουμε τώρα στο Leclerc. Ο Leclerc, ο οποίος τερμάτισε τρίτος, ξεκίνησε δεύτερος αν δεν κάνω λάθος, ή τρίτος, κάπου εκεί ξεκίνησε. Τερμάτισε τρίτος. Δεν είχε σκληρές μάχες, δεν είχε πάρα πολύ σκληρές μάχες. Το ακολουθούσε όσο μπορούσε τον Σέρχιο Πέρες και κρατούσε άμυνα όσο μπορούσε από τον Lewis Hamilton. Σε κάποια φάση βέβαια απομακρύνθηκε ο κιόλας από τον Lewis Hamilton σε έναν φοβερό αγώνα ο Leclerc. Όχι ότι επειδή είναι η Ferrari καλή, επειδή έχει το ταλέντο αυτός, γιατί η Ferrari είναι άστα να πάνε. Θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο είναι άστα να πάνε. Ο Leclerc πήγε πάρα πολύ καλά, πιστεύω για το μονοθέσιο που έχει, για την κατάσταση της ομάδας στην οποία βρίσκεται, πήγε πάρα πολύ καλά και είναι για Supermax αυτή τη φορά. Είναι για Supermax, εννοείται πολύ κάτω από τον Verstappen, αλλά έδειξε πολύ ωραία δείγματα με το κακό μονοθέσιο που έχει. Και πηγαίνουμε στο παλικάρι που είναι ο κατάλληλος οδηγός να έχει σε αυτή την ομάδα. Αφού η ομάδα είναι έτσι όπως είναι, άχρηστη, πρέπει να έχεις και έναν άχρηστο οδηγό. Τον Carlos Sainz. Όποιος Carlos Sainz ξεκινάει, μπλοκάρει τα φρένα. Μετά κλείνει τη στροφή, δεν κοιτάει καθρέφτη ότι μπορεί να έρθει κάποιος από την εσωτερική. Καταστρέφει τον αγώνα του Πιάστρη, καταστρέφει και το δικό του. Άχρηστος. Είναι άχρηστος. Αλλά και η ομάδα είναι άχρηστη. Γιατί τον κράτησαν εκεί πόσους γύρους μέσα, ενώ έβλεπε ότι χάνει τη μία θέση μετά την άλλη, δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Είχε πάνω κάτω την ίδια ζημιά που είχε ο Πέρες την προηγούμενη μέρα στο sprint race. Βλέπεις ότι δεν. Κάνε τον εγκατάλειψη. Τι του κρατάς μέσα. Τι να πάρεις. Πληροφορίες τι από τον εγκέφαλό του που δεν ξέρει να πατάει φρένο και δεν ξέρει να κοιτάει δεξιά και αριστερά και λέει: ο Πιάστρη δεν έχει εμπειρία και όλοι ξέρουμε ότι στην πρώτη στροφή πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Αλλά εγώ δεν ήμουν γιατί έχω εμπειρία. Όχι, είσαι Ferrari Masterplan εδώ πρώτος με μεγάλη διαφορά. Lewis Hamilton, μαχητής σε αυτόν τον αγώνα, φοβερός αγώνας μπορούμε να πούμε για τον Lewis Hamilton. Ένα μονοθέσιο που ανεβαίνει σιγά σιγά, δείχνει πιο δυνατό. Προσπάθησε να παλέψει για την τρίτη θέση με τον Leclerc. Τη Red Bull εντάξει δεν μπόρεσε ποτέ να την κοντράρει. Όταν τον πέρασε ο Verstappen, τον πέρασε για πλάκα. Δεν υπήρχε ο Lewis Hamilton. Παρ' όλα αυτά, τερμάτισε τέταρτος και κατάφερε να πάρει το ταχύτερο γύρο στο τέλος. Ο Lewis Hamilton θα μπει εδώ μαχητής, πολύ κοντά για Supermax. Αν τερμάτιζε στο βάθρο, θα έμπαινε αυτός και δεν θα έμπαινε ο Leclerc. Δηλαδή θα είχε κάνει αντιστροφή στους δύο οδηγούς. Ο Ράσελ ήταν σε έναν αγώνα που πήγε καλά, γιατί πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, νομίζω έκτος τερμάτισε. Προσπάθησε να καταδιώξει τον Αλόνζο που από τον Χάμιλτον και πέρα όλοι είχαν μεγάλη διαφορά πίσω από τους πρώτους τέσσερις. Βασικά από τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, γιατί ο πρώτος ήταν σε άλλο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει τον Αλόνζο. Νομίζω ο Αλόνζο είχε ένα άγχος ότι μπορεί να το φτάσει ο Ράσελ. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να τον κρατήσει πίσω του. Ο Ράσελ έπαιξε σωστά. Είχε σκυμμένο το κεφάλι, δεν πήρε πολύ αέρα. Και για άλλη μια φορά θα το βάλω στους μαχητές. Αλλά μαχητής ξέρεις λίγο πιο down, γιατί εντάξει δεν έφτασε και στο επίπεδο του Lewis Hamilton. Δεν μπορεί να φτάσει κιόλας εκεί. Και πηγαίνουμε στον Οκόν και στον Γκασλί. Ο Οκόν και Γκασλί, οι οποίοι ήταν πάνω κάτω όλη την ώρα μαζί σε όλο τον αγώνα, κάνανε προσπεράσεις μαζί, είχαν δύσκολο αγώνα, επιτέλους τερμάτισαν σε αυτόν τον αγώνα και πήραν και βαθμούς. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση της Αλπίν, που η Αλπίν περνάει από αλλαγές αυτή τη στιγμή. Θα τους βάλω και τους δύο στους μαχητές, εννοείται αυτή τη φορά καλύτερα τον Οκόν επειδή τερμάτισε και πιο ψηλά. Αλλά θα τους βάλουμε και τους δύο στους μαχητές, γιατί δεν έδειχνε η Αλπίν ικανή να μπορεί να μπει μέσα στους βαθμούς. Εν τέλει κατάφερε και μπήκε. Γιατί φαινόταν η Williams του Albon ότι μπορεί να μπει και ο Ricardo, μπορεί να μπει και κάποιος άλλος. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Και πηγαίνουμε και στο Lando Norris. Ο Lando Norris που έκανε έναν αγώνα, ξεκίνησε πολύ στραβά. Έκανε ένα pit stop πολύ νωρίς, το οποίο μπορεί να ξάφνιασε τους πάντες. Εν τέλει όμως βρήκε το ρυθμό του. Άρχισε να κάνει προσπεράσεις και άρχισε να κάνει τη μία προσπέραση μετά την άλλη. Νομίζω τερμάτισε στην 7η θέση, που με τα pit stop έτσι όπως τα έκανε είναι πολύ ψηλά η 7η θέση. Να είσαι δηλαδή κοντά στο Ράσελ και στον Αλόνζο, που αυτή ήταν η πιο αργή από εκεί και πέρα. Ο Νόρις πήγε εξαιρετικά. Νομίζω έκανε καλύτερο αγώνα από πολλούς που ήταν πρωτοπόρους. Δεν ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να φέρουν, αλλά η απόδοσή του ήταν απίστευτη και θα το βάλουμε στο Supermax λίγο πιο μπροστά και από το Leclerc. Γιατί ο Leclerc δεν είχε τις μάχες, ο Norris είχε τις μάχες, αυτό ήταν η διαφορά. Και αυτή είναι η λίστα μας για σήμερα.
αυτή εδώ η ομορφότερη λίστα που μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φτάσαμε και στη μέση του πρωταθλήματος. Ένα μήνα δεν θα έχουμε Φόρμουλα 1. Μπορεί να κάνουμε σε ένα live τώρα τον Αύγουστο που θα έχουμε κάθε μέρα διαφορετικό content στο live στο Twitch. Θα έχουμε και ένα ειδικό επεισόδιο με τη σειρά χωρίς όνομα. Και θα κρίνουμε για το πρώτο μισό της σεζόν πώς πήγαν οι οδηγοί. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Μετά περιμένουμε να έρθει η Ολλανδία και να ξεκινήσουμε πάλι να ανεβάζουμε αυτά τα επεισόδια. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε, ξέρετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο με την σειρά χωρίς όνομα. Και μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!